Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, έχουμε κάποιον άλλον, κύριε Αντιπρεσβυράκα, είναι κάποιος βουλευτής, όχι. Εκλεκτή προσκεκλημένη, κύριε Βουλευτά, αγαπητές και αγαπητοί μου φοιτητές και σπουδαστές των ανώτατων και τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας μας, σας καλωσορίζω στην απόψινή τελετή βράβευσης των αποφύτων μαθητών δημοτών του Δήμου Πύλης. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της σημερινής βραδιάς είστε εσείς που είστε εκεί πίσω, αγαπητά μου παιδιά. Εσείς ξενυχτήσατε, εσείς κουραστήκατε, εσείς δώσατε εξετάσεις, εσείς πετύχατε. Όμως, πίσω από εσάς υπάρχουν και αφανείς ήρωες. Πρώτα και κύριε οι γονείς σας και όλη η οικογένεια. Στην πατρίδα μας και στο Δήμο μας αντέχει ακόμη, φίλες και φίλοι, και θα αντέχει για πάντα ο θεσμός της οικογένειας. Μετά οι δάσκαλοί σας, οι καθηγητές σας, από το παιδικό σταθμό μέχρι το Λύκειο. Μετά ερχόμαστε εμείς, η τοπική αυτοδιοίκηση που λέμε. Φροντίζουμε για τα σχολεία σας να είναι καθαρά, να έχουν καύσιμα. Στεκόμαστε δίπλα σας σε όλες τις δραστηριότητές σας. Στις εργασίες σας, στις πολιτιστικές σας δράσεις, στην ψυχαγωγία σας. Όλοι σας είστε παιδιά του Δήμου Πύλης. Έτσι σας νιώθουμε. Είστε το μέλλον της πύλης. Όπου και αν βρίσκεστε, είστε πρεσβευτές του όμορφου τόπου μας. Να λέτε με χαρά, αγαπητά μου παιδιά, και με περηφάνεια, ότι είμαι από το Περτούλι, από όλα τα χωριά, από την Πύλη, από τη Θήκη, από την Πηγή, από τη Μεσοχώρα, από το Παλαιομανάστρο, από το Γαρδίκι, από όλα τα χωριά του Δήμου. Να μην ξεχάσετε ποτέ τον τόπο σας, όσο ψηλά και αν φτάσετε. Ο τόπος μας έχει ανάγκη τη νέα γενιά. Έχει ανάγκη όλους εσάς. Σας ζητώ να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, να κάνετε τα μεταπτυχιακά σας, να μείνετε στη χώρα μας, να ξαναγυρίσετε στο Δήμο μας, γιατί σε εσάς εκτελεί το χτίσιμο της καινούργιας εποχής. Πέρα από καλοί επιστήμονες, να γίνετε και ενεργοί πολίτες, να συμμετέχετε στα κοινά, να δώσετε σε εμάς στους μεγαλύτερους το σωστό παράδειγμα. Γιατί, όπως φάνηκε από τη δεκαετία που πέρασε μέσα από μνημόνια, μέσα από οικονομική και κοινωνική κρίση, οι δικές μας γενιές κάτι δεν έκαναν καλά. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το ταξίδι να ξέρετε ότι ο Δήμος Πύλης και εγώ προσωπικά θα είμαστε συνειδητοφόροι σας. Από τα βάθη της καρδιάς μου σας συγχαίρω έναν έναν προσωπικά. Είμαστε περήφανοι για εσάς. Αγαπητά μου παιδιά, καλή φοιτητική ζωή. Η σημερινή σας νίκη είναι μόνο η αρχή για ένα λαμπρό μέλλον. Καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, δύναμη, δικαιοσύνη και προκοπή. Ας είναι το 2020 η χρονιά που θα ανακτήσει ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη και τη χώρα μας. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά και πάντα ευτυχισμένα.